Μια ανάσα πριν τις 11, ζωντανά σε ώρα αιχμής όπως κάθε Δευτέρα βράδυ. Μαζί μας ο Δήμαρχος Ρεθύμνου, ο κύριος Γιώργος Μαρινάκης. Βλέπετε τους τρόπους επικοινωνίας. Ώρα αιχμής στην Crete TV, η ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης, παπάκι, cretetv.gr, το mail της εκπομπής. Και 2810-38000 στο τηλεφωνικό κέντρο για τα δικά σας ερωτήματα που θα μεταφερθούν στον Δήμαρχο Ρεθύμνου. Το έκανα και στις προηγούμενες δύο εκπομπές και με τον κύριο Καλοκαιρινό και με τον κύριο Σημανδυράκη. Στις 11 η ώρα, κύριε Δήμαρχε, είναι η ώρα της παρένθεσης. Θα ανοίξουμε μία παρένθεση για να την κλείσουμε, για να επανέλθουμε στα θέματα που πραγματικά αφορούν τους πολίτες, που δεν είναι άλλα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις πόλεις που ζουν. Έχει γίνει πάρα πολύ λόγο στο τελευταίο διάστημα, όχι μόνο στο Ρέθυμνο, σε ολόκληρη την Κρήτη, κυρίως στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο, με το κομμάτι της ΠΕΔ. Εσείς έχετε ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την Προεδρία της ΠΕΔ, δηλαδή να είστε ο άνθρωπος που θα διαδεχθεί τον σημερινό Πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Γιάννη Κουράκη. Έχετε ήδη αποσπάσει και την δημόσια στήριξη του Δημάρχου Χανίων, του κυρίου Σημανδυράκη, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μίλησε με πάρα πολύ καλά λόγια την περασμένη Δευτέρα για εσάς και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός. Θα σας κάνω μια διπλή ερώτηση. Η μία αφορά και τον κύριο Καλοκαιρινό. Έχει ενδιαφέρον, εμείς οι δημοσιογράφοι μας αρέσει να διεισδύουμε λίγο στα δικά σας εσωτερικά ζητήματα. Άλλωστε, η ΠΕΔ είναι ένα όργανο που αφορά και τους πολίτες. Θα είστε υποψήφιος με την ΠΕΔ, δεν αλλάζει αυτό, σωστά? Αν θέλει ο Θεός, ναι, θα είμαι. Θα είστε υποψήφιος. Η διάθεση και η πρόθεση του Δημάρχου Ηρακλείου να έχει έναν κομβικό ρόλο και λόγο στον ΕΣΔΑΚ είναι κάτι το οποίο θα θέλατε να σχολιάσετε? Και γιατί το λέω αυτό? Σε αυτήν εδώ την εκπομπή, πριν από 2 χρόνια, σε ανύποπτο χρόνο, δεν ήταν στην επικαιρότητα αυτό το θέμα, είχατε πει ότι δικαιωματικά, λέει, ο ρόλος του Προέδρου του ΕΣΔΑΚ πρέπει να ανήκει στο μεγαλύτερο Δήμο, που αυτό είναι ο Δήμος Ηρακλείου. Και το πιστεύω. Και μάλιστα και σε μια πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον συνάδελφό μου Δήμαρχο, τον κύριο Καλοκαιρινό, του το είπα. Και το θεωρώ και ότι δικαιωματικά είναι και αυτή η θέση. Και αυτά τα είπα όχι πριν από 2 χρόνια, ήταν λίγο περισσότερο, που τότε δεν είχα ακόμα αποφασίσει ότι θα κατέβω. Δηλαδή, είναι πεποίθησή μου ότι κάθε πράγμα πρέπει να πηγαίνει εκεί που του ταιριάζει. Ο ΕΣΔΑΚ είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση. Και είναι ίσως και το σύστημα που έχει άμεση σχέση με πάρα πολλά πράγματα, και με οικονομικά μεγέθη, αλλά και με την ποιότητα του περιβάλλοντος της Κρήτης, και με την λειτουργία όλων αυτών των μονάδων που πρέπει να υπάρξουν παντού, και το συντονισμό αυτών των μονάδων, μια που μιλάμε πλέον για αποκεντρωμένη λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος. Όλη η Κρήτη από τον νομό Ρεθύμνης και ανατολικότερα, δηλαδή πλην των Χανίων, είναι ΕΣΔΑΚ. Λοιπόν, με το Ηράκλειο, με έναν μεγάλο ναι, δήμο, όταν λοιπόν πόλη... το Ηράκλειο είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής. Έχει εδώ πέρα την κεντρική μονάδα. Υπάρχουν τόσα ζητήματα. Έχει ανατολικά του το Λασίθι που το τροφοδοτεί και το βοηθάει με την τεχνογνωσία, με την επαφή την ανθρώπινη που υπάρχει. Είναι λογικό. Γιατί, ξέρετε, ο ΕΣΔΑΚ είναι κάτι διαφορετικό από την, ας πούμε, ΙΔΕΙΑ. Και το λέω, δεν το λέω τυχαία, γιατί πήγαν να εφαρμόσουν, ελπίζω να το εγκαταλείψουν, το μοντέλο ΕΣΔΑΚ και ΦΟΣΔΑ στο θέμα το ΔΕΙΑ. Μία ΔΕΙΑ, λέει, τάχα περιφερειακή. Δεν είναι το ίδιο. Έτσι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι θέλει εκεί ένα άνθρωπο που να είναι μέσα στα πράγματα, μέσα στο κέντρο λήψεων των αποφάσεων και να ρυθμίζει τις σχέσεις όλων μας, και μια που έχει την πλειοψηφία λόγω και του πληθυσμού, πρέπει να έχει και την ευθύνη. Άρα ουσιαστικά μου έχετε απαντήσει, αν σας κάνω ευθέως την ερώτηση, ότι εφόσον κλειδώσει μια πιθανή υποψηφιότητα του Αλέξη Καλοκαιρινού, του Δημάρχου Ηρακλείου, για την Προεδρία του ΕΣΔΑΚ, ο Δήμαρχος Θύμνου θα είναι στο πλευρό αυτής της επιλογής του κυρίου Καλοκαιρινού. Εγώ θα είμαι ανεξαρτήτως των επιλογών του κυρίου Καλοκαιρινού, γιατί κάποιοι άλλοι του βάζουν όρους τάχα για να τον υποστηρίξουν. Ξέρετε, είναι καλό κανείς. Τι εννοείται του βάζουν όρους, και ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Δεν ξέρω, συνάδελφοι. Είναι καλό κανείς να κυκλοφορεί την κατάλληλη ώρα, όταν ο ήλιος δείχνει το πραγματικό ανάστημα του καθενός. Δεν μπορεί σε ένα Δήμο που έχει 200.000 πληθυσμό να θέλουν, ξέρω εγώ, να το επιβάλλει ένας μικρός Δήμος του Ρεθύμνου αποφάσεις. Του Ρεθύμνου αποφάσεις ή του Ηρακλείου, κύριε Δήμαρχε? Είστε έξυπνος άνθρωπος. Κάντε το πιο συγκεκριμένο. Χρειάζεται. Επειδή είναι ένα θέμα το οποίο και στα παραπολιτικά έτσι σχόλια απασχολεί, υπάρχει παρασκήνιο, υπάρχουν διεργασίες και τα σχετικά, θεωρείτε ότι σε επίπεδο Κρήτης
Υπάρχουν δήμαρχοι που προσπαθούν να δυναμητήσουν αυτή την ενότητα της ΠΕΔ. Δηλαδή, να σας πω κάτι. Υπάρχουν φωνές, κυρίως από την Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, δηλαδή δεν έχει κλειδώσει ακόμα το ενδεχόμενο, δεν γνωρίζουμε τι θα κάνει ο κύριος Δοξαστάκης, που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία της ΠΕΔ. Είναι κάτι γνωστό εδώ και πολύ καιρό, όλοι το συζητάμε. Ο ίδιος βεβαίως δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως. Υπάρχει και μία διάθεση από την πλευρά του Δημάρχου Αρχανών Αστερουσίων, του κ. Κοκοσάλη. Υπάρχει ένα παρασκήνιο. Το παρασκήνιο το λέω με εισαγωγικά, δεν το λέω αρνητικά. Ναι, ναι. Υπάρχουν επαφές, υπάρχουν συζητήσεις για να μην υπάρξει παρεξήγηση. Εσείς πώς το βλέπετε όλο αυτό? Εγώ θα πω τι κάνω εγώ. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες που δεν είχα συζητήσει και με τους συγκεκριμένους συναδέλφους και με τον κύριο Καλοκαιρινό, δεν είχα μιλήσει και δεν είχα ενοχλήσει κανένα συνάδελφο και δεν θεωρώ ενόχληση τη συζήτηση που έκανε τον κύριο Σημαντηράκη, που είχε και αυτός αρχικά την επιθυμία, όταν κουβέντιασε μαζί μου διαπίστωσε και εγώ θα το ήθελα. Το είπε εδώ. Και τον ευχαριστώ. Υποχώρησε και στηρίζει και μάλιστα θα συμμετέχει και στο ψηφοδέλτιο το οποίο καταρτίζομαι. Μετά εκείνη τη συνάντηση έχω επαφή με διάφορους συναδέλφους, όχι με όλους και όχι με πολλούς ακόμα, γιατί θέλω να δω τι γίνεται και από την άλλη πλευρά, που υποτίθεται θα απαντήσουν σε κάτι συγκεκριμένο που υπόθηκε στη μεταξύ μας συζήτηση. Mm-hmm. Και που δεν θέλω να κοινολογώ. Αυτά είμαστε θεσμικοί, μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε κλπ. Εγώ θα περιμένω ακόμα μερικές μέρες και μετά πραγματικά και έχω τη δυνατότητα και την, αν θέλετε, ικανότητα να συγκροτήσω ένα ψηφοδέλτιο από την μία άκρη της Κρήτης στην άλλη. Από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Ένα ψηφοδέλτιο που να απαρτίζεται από όλους τους αυτογενικούς της Κρήτης. Χωρίς διαχωρισμούς, χωρίς κομματικές τοποθετήσεις, αλλά μόνο με κριτήρια αυτοδιοικητικά. Αυτά που ξέρετε διέπουν και τη δικιά μου παρουσία στην αυτοδιοίκηση. Και με κρατούν όρθιο. Γιατί λέτε για τις πέντε θητείες. Δεν είναι εύκολο να κάνεις πέντε θητείες. Και μάλιστα όταν ανοίξεις ένα πολιτικό χώρο που όταν ξεκίνησες ήταν κυρίαρχος και τώρα είναι δευτεροτρήτος. Έτσι. Βλέπω πάντως, κύριε Δήμαρχε, και εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα, ότι αφήνεται να εννοηθεί ότι από αυτούς που προσπαθούν να δυναμητήσουν την ενότητα στην ΠΕΔ, υπάρχει μία σκοπιμότητα. Ποια είναι αυτή η σκοπιμότητα? Υποκινούνται, ας πούμε, από πολιτικές από κομματικές παρατάξεις? Όχι, δεν νομίζω. Θέλουν να έχουν ένα ρόλο και ένα λόγο, αφήνοντας, ας πούμε, στην άκρη μεγαλύτερους δήμους? Θέλουν να έχουν μια κομβική θέση στο νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της Κρήτης? Θα ήθελα εκείνοι να πούν τι κάνουν. Εγώ θα σας πω όμως ότι η δικιά μας πρόταση, η οποία είναι ισχυρή πρόταση, είναι καθαρά αυτοδιοικητική και μάλιστα με πολύ ισχυρό αντίκρισμα, όχι μόνο στις τοπικές μας κοινωνίες, αλλά και στα υψηλά κλιμάκια με τα οποία οφείλουμε να συνομιλούμε, να συγκρουόμαστε και να έχουμε ένα αποτύπωμα. Γιατί να μην είναι όμως αυτοδιοικητική και μία άλλη πρόταση που μπορεί να διαφοροποιείται από τη δική σας? Δημοκρατία έχουν, μπορεί να σας πει κάποιος, για να κάνουν και το δικαιωμάτιο του διαβόλου. Το θέμα, ξέρετε, δεν είναι τι νομίζουμε μόνο εμείς, αλλά τι νομίζουν και οι συνομιλητές μας για μας. Mm-hmm. Και αυτό θα φανεί στην πορεία. Ξέρετε, εδώ, γιατί κάτι λένε περί ενότητας, η ενότητα δεν διασφαλίζεται με αυτό το οποίο υπόθηκε κάποια στιγμή ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά με συμπεριφορές που την επόμενη μέρα να ντρέπεται ο ένας τον άλλο. Εμείς δεν είμαστε φοιτητική παράταξη να κάνουμε σταυροδοσίες στημένες. Τι εννοείτε με συμπεριφορές? Εννοώ αυτό που καταλαβαίνετε. Διότι ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, όπως είπα, στο οποίο έχουμε προσδιορίσει εξ αρχής ποιος είναι ο πρόεδρος και πώς είναι η κατανομή των υπολείπων θέσεων ευθύνης, είναι κατανοητός. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι πολύ εκ του πονηρού και δεν τα αποκρούω μόνο εγώ, τα αποκρούει ο Δήμαρχος Χανίων, ο Δήμαρχος Πλατανιά, σοβαροί δηλαδή δήμαρχοι με πολύ μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία, οι οποίοι κατανοούν ότι έτσι θα φτιάξουμε άλλα παιχνίδια που εμείς ξέρετε τι θέλουμε. Δεν πειράζει αν είναι κι άλλος συνδυασμός ή άλλοι. Θα δώσει ο καθένας τη μάχη του, το στίγμα του και ο κόσμος, η αυτοδιοικητική κοινωνία θα αποφανθεί. Είπατε δεν θέλω, ναι, ναι. Όταν τελειώσει λοιπόν η κάλπη και βγάλει το αποτέλεσμα,
Την επόμενη μέρα είμαστε πάλι συνάδελφοι και αν θέλετε και συνεργάτες. Εάν γίνει οτιδήποτε άλλο και τραυματιστούν οι σχέσεις μας, δεν θα είμαστε τίποτα από όλα αυτά. Και αυτή δεν είναι ενότητα, είναι αν θέλετε επίφαση ενότητας που δεν βγάζει σε καλά μονοπάτια. Είπατε κάτι και θέλω να το κλείσουμε. Είπατε στην αρχή ότι κάποιοι δήμαρχοι μικρότερων δήμων προσπάθησαν να επηρεάσουν και να παγιδεύσουν τον δήμαρχο Ηρακλή, τον κύριο Καλοκαιρινό, όσον αφορά την θέση και τη στάση που θα κρατήσει απέναντι στην ΠΕΔ. Θέλετε λίγο να μας το εξειδικεύσετε αυτό. Δεν το είπα έτσι ακριβώς. Δεν είπα ούτε παγιδεύσουν. Ξέρετε κάτι. Κάποιοι δεν ξέρω γιατί έχουν φανατιστεί τόσο πολύ. Και μάλιστα άνθρωποι οι οποίοι θα έπρεπε να ήταν πολύ προσεκτικότεροι μαζί μου. Mm-hmm. Γιατί έχουμε κοινές πορείες και κοινές ιστορίες. Και δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο εγώ. Νομίζω ότι είστε πολύ καλός δημοσιογράφος, τα ψάχνετε. Εγώ ξέρετε, εκ πεπιθήσεως, δεν τροφοδοτώ ούτε sites, ούτε παραπολιτικά, έτσι, αν θέλετε, σχόλια. Εμένα είναι μια ξεκάθαρη πρόταση. Είπα το εξής, ότι ξέρετε, προσωπικά δέχθηκα πρόταση να είμαι επικεφαλής της μεγάλης αυτοδικής παράταξης, να διεκδικήσω την Προεδρία της ΚΕΔΕ. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, θα ήμουν ο πρωτοδεύτερος την επόμενη μέρα εξασφαλισμένα. Mm-hmm. Είπα όχι, γιατί ξέρετε, εγώ αυτή τη στιγμή, ως πρόεδρος ΕΔΕΙΑ, που με τιμάει πλειοψηφία του 96% σε εκλογές των ΔΕΙΑ, πήρα την προηγούμενη φορά, που σημαίνει ότι είναι από όλα τα κόμματα, και μάλιστα και η δικιά μου αναφορά στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου δεν είναι κομματική, γιατί δεν ξέρω κανένα κομματικό χώρο που να έχει 67%, 66,5% που πήρα εγώ στο Ρέθυμνο, αλλά δεν ξέρω και κανένα κόμμα που να έχει 45% και 50% και 60% και 70% που πήραν άλλοι συνάδελφοι. Άρα λοιπόν πρέπει να σεβαστούμε αυτόν τον πληθυσμό και να κοιτάξουμε να πούμε αυτοδιηγητικά τι κάνω. Εγώ λοιπόν αυτή τη στιγμή αυτοδιηγητικά και με συμμαχίες και μέσα από την κυβέρνηση προσπαθώ να βάλω σε μια τάξη ένα νομοσχέδιο για τα νερά, για τις ΔΕΙΑ, που το θεωρώ κρίσιμο θέμα για όλη την αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Γιατί δεν αφορά μόνο τις ΔΕΙΑ, αφορά και όλους τους δήμους που δεν έχουν ΔΕΙΑ. Κάτι που δεν έκανε κανείς τον κόπο να πάρει ένα τηλέφωνο να με ρωτήσει «Τι γίνεται, συνάδελφε, είναι σημαντική αυτή η μάχη που δίνεις και αφήνεις το δήμο σου και λείπεις 2 και 3 μέρες επί εβδομάδες και παλεύεις και φωνάζεις και κάνεις συνελεύσεις και μιλάς με υπουργούς και δίνεις συνεντεύξεις σε μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες και σε όλα τα sites που υπάρχουν. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Γάβδο και κυριολεκτό και για τα 2 μέρη. Mm-hmm. Κανείς δεν με ρώτησε. Γιατί ξέρετε, κάποιοι νομίζουν ότι αυτοδιοίκηση είναι να φορέσουμε το ράσο και να πούμε είμαι πρόεδρος. Εγώ δεν νιώθω έτσι. Εγώ νιώθω όταν με κάνει, με τιμά ο κόσμος ως πρώτος ΕΔΕΙΑ, ότι είμαι υπηρέτης όλων εκείνων που με τίμησαν. Και το αποδεικνύω αδιάκοπα. Και δεν είμαι μόνο εκεί. Είμαι και στο ΣΕΔΙΚ πρόεδρος στην Κρήτη. Γιατί? Γιατί κανείς άλλος δήμαρχος δεν θέλει να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Και τους εκλυπαρώ κάθε φορά. Δεν είναι θέμα εγωισμού να μαζεύουμε αξιώματα. Αλλά δεν θέλω αυτοδιοικητικές οντότητες να διαλύονται, διότι εμείς αδιαφορούμε. Δεν είπατε τη λέξη παγιδεύσουν τον Δήμαρχο Ηρακλείου. Είπατε όμως ότι προσπαθούσαν να κάνουν κάτι συγκεκριμένο στον Δήμαρχο Ηρακλείου. Τι είναι αυτό το συγκεκριμένο? Το έβαλαν δίλημα. Αν δεν υποστηρίξει έτσι, εμείς θα κάνουμε αλλιώς. Δεν βγαίνουν τα κουκιά έτσι. Μάλλον δεν έχουν κάνει καλά τα μετρήματα. Και κυρίως είναι τέτοια προσωπικότητα του Δημάρχου Ηρακλείου, τον οποίο εγώ και από την εκπομπή σας τον ευχαριστώ, διότι πραγματικά απέδειξε για άλλη μια φορά και την αστική του ανατροφή και την αγωγή του και την πολιτική του οντότητα σε μια έντιμη συζήτηση. Εγώ μάλιστα τον πήρα και του είπα, Αλέξη, εμείς είμαστε πάντα φίλοι. Όποια απόφαση και να πάρεις, πριν κάνει την εκπομπή μαζί σας, εγώ θα ξέρεις, σε θεωρώ ένα εξαιρετικό φίλο και συνεργάτη. Και δεν υπάρχει θέμα που να τραυματίσει τις σχέσεις μας. Τις σχέσεις τραυματίζουν οι υπόκριφες διαδρομές. Μάλιστα. Θα την κλείσουμε την παρένθεση. Νομίζω ότι ήσασταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρος με αυτά που είπατε. Νομίζω ότι θα σχολιαστούν από πολλούς συναδέλφους σας αυτές οι δηλώσεις. Πάμε όμως σε αυτά που πραγματικά αφορούν τους πολίτες, γιατί... Και η ΠΕΔ, να ξέρετε, mm-hmm. αφορά τους πολίτες. Και αφορά όλους.
όλους τους Δήμους και τους μικρούς και τους μεγάλους. Απλά, κύριε Δήμαρχε, ο πολίτης βλέπει αυτό που βλέπει στην καθημερινότητα. Ξέρετε, όπως λέω και σε κάποιους, ο επισκέπτης βλέπει μια κουκίδα στο χάρτη που λέγεται Κρήτη. Αυτή η Κρήτη είναι τεράστιο μέγεθος. Έχει όμως και θέματα, έχει και προβλήματα, θέλει και υποδομές. Εγώ και μέσα από την ΕΔΕΙΑ προσπαθήσαμε και πείσαμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βάλει χρηματοδότηση για τους οικισμούς δέλτα τάξης, δηλαδή για τα χωριά κάτω 2.000 κατοίκων, που η Κρήτη είναι γεμάτη από τέτοια χωριά και τα λίμματα πάνε στα ποτάμια και στα ρέματα και στον υδροφόρο ορίζοντα. Ξέρετε, ο Τρίτσης ή ο παλιός Φιλόδημος είναι έργο, είναι πρόγραμμα που βγήκε από την ΕΔΕΙΑ, από μερικούς ανθρώπους που με ακολούθησαν και στο Δήμο Ρεθύμνης, όπως είναι ο Μαρίνος Ρουσιάς, που ήταν σύμβολος τότε Υπουργός Εσωτερικών, και το χτίσαμε αυτό το πρόγραμμα μαζί. Δηλαδή το εισηγηθήκαμε σαν ΕΔΕΙΑ και το Υπουργείο το άκουσε ότι είναι μια εξαιρετική πρόταση και έγινε έργο και έχει πάρει η αυτοδιοίκηση χρήματα που και η επόμενη κυβέρνηση, σημερινή δηλαδή, το παρακολούθησε και το προώθησε και το πιστεύω θα το συνεχίσει κιόλας. Και έτσι πήραμε χρήματα που δεν είχαμε πάρει ποτέ σε έργα. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι που ωφελήθηκαν οι μικροί δήμοι. Δεν το είδαμε οι μεγάλοι δήμοι. Όπως να ξέρετε, και σαν πρόσθετε ΔΕΙΑ, όταν πήραμε τα τελευταία χρήματα, δεν τα μοίρασα πληθυσμιακά. Οι δήμοι μας πήρανε περίπου το 1/3 και οι μικροί δήμοι το τριπλάσιο από ό,τι εδικαιούντο. Για να τους ενισχύσουμε. Αυτές τις μικρές ΔΕΙΑ. Έτσι νιώθω εγώ την αυτοδιοίκηση. Είναι τεράστιο κεφάλαιο αυτό. Σας έχω ακούσει πάρα πολλές φορές να μιλάτε γι' αυτό και σε ρεπορτάζ της Crete TV. Θέλω να πάμε, κλείνοντας την παρένθεση με την ΠΕΔ και τον ΕΣΔΑΚ.